το πρωί στην ουρά ο κόσμος? Από τις 7 η ώρα το πρωί, παρόλο που δώσαμε ώρα προσέλευσης 10 η ώρα, οι άνθρωποι στήθηκαν στην ουρά μέσα στο κρύο από τις 7 η ώρα το πρωί, και Έλληνες και αλλοδαποί, που εξυπηρετούνται όχι μόνο από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και από κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και από άλλους φορείς που ασχολούνται με θέματα προσφύγων και μεταναστών. Πόσες επιταγές θα δώσουμε σήμερα? Σήμερα θα δώσουμε 1.200 δωροεπιταγές, 45 ευρώ η κάθε δωροεπιταγή που μπορεί να εξαργυρωθεί σε μεγάλο σούπερ μάρκετ τροφίμων. Και 30 και 31 Δεκεμβρίου θα δώσουμε 1.200 οικογενειακά δέματα και 200 δέματα στέγων. Βλέπετε να έχει αυξηθεί η προσέλευση του κόσμου? Έχει αυξηθεί η προσέλευση και αφορά κυρίως άτομα και οικογένειες που βιώνουν τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, σοβαρά προβλήματα πλέον επιβίωσης. Είναι οι οικογένειες νέων ανθρώπων που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν πλέον στις υποχρεώσεις, είτε λόγω δανείων είτε γιατί χάσαν τη δουλειά. Είναι η κατηγορία των μακροχρόνια ανέργων από 45 χρονών μέχρι 65 χρονών, και επίσης υπάρχουν πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες με αρχηγό γυναίκα και οικογένειες μεταναστών πάλι με αρχηγό γυναίκα, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν στην Ελλάδα χωρίς σύντροφο και έχουν μείνει μόνες να μεγαλώνουν παιδιά. Γιατί ποσοστό μιλάμε αύξησης? Μιλάμε γύρω στο 20 με 30%.